Από την Τρίτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα, που κάηκε τις τελευταίες 10 ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Υπάρχει από σήμερα το μεσημέρι, το βραδάκι, μια αλλαγή του καιρού. Βέβαια προς το τέλος της εβδομάδας θα ξαναέχουμε άνοδο, αλλά όχι μάλλον αυτή που είχαμε αυτές τις μέρες. Τις τελευταίες 10 μέρες. Έτσι ακριβώς. Πάντως να φανταστείτε ότι μας έρχεται ένας βαρδάρης από το βράδυ που θα από τις 8-9 η ώρα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί που θα έχουμε 7 μποφόρ βαρδάρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτομάτως ότι η θερμοκρασία από τους 40 βαθμούς που μας λένε σήμερα για τις Σέρες, 39 για την Θεσσαλονίκη, 38 αεροδρόμιο, κάπου εκεί και για την Ιερία κλπ. Θα πέσουμε αύριο στους 33 βαθμούς, άρα θα λέγαμε ότι θα είναι αισθητή η διαφορά. Και δεν αποκλείεται βέβαια και το απόγευμα στα ανατολικά Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, να έχουμε και την εκδήλωση κάποιου μπουρινιού καλοκαιρινού. Καλοκαιρινά φαινόμενα αυτά. Προφανώς. Αλλά γενικώς είναι ότι αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4, και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνέχεια ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται πολύ υψηλή. Για την περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καταγράφεται σε τρεις περιφερειακές ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκής. Σαν πολιτική προστασία θα λέγαμε χαρά για τους φίλους τηλεθεατές που μας ακούνε, όμως θα τους παρακαλέσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Βεβαίως. Γιατί μετά από αυτές τις πολλές μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες που όσο να είναι έχουν εξεραθεί τα φυτά και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι με τον αέρα από απόψε σημαίνει ότι θα είναι κίνδυνος. Είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Έκκληση μέσω της Δίων τηλεόρασης για αυξημένη προσοχή των πολιτών απίφθινε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, κύριος Γιάννης Γιώργος. Σας ενημερώνω ότι για το τριήμερο, και ας ακουστεί αυτό για να γνωρίζουν και οι πάντες, για το τριήμερο είμαστε σε βαθμό επικινδυνότητας 4 η Χαλκιδική. Ναι, ναι. Και παραμένετε κιόλας. Παραμένουμε, έτσι. Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ναι. Φεύγω αυτή τη στιγμή, που θα πάω προς τη Σιθωνία για να είμαστε. Όχι ότι θα κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να κάνουμε το Βοδονίγυρο, αλλά. Λες, εντάξει, σας έχω μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Λοιπόν, ζητήθηκε πρωί-πρωί από την πυροσβεστική να έχουν δύο αυτοκίνητα. Ευχαρίστως και με την καρδιά μας που λένε δώσαμε και τα δύο αυτοκίνητα. Για να μπορούν να μετακινηθούν, να μπορεί να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από μέρος μας. Τι ζητάμε τώρα από όλους αυτούς που είναι στη Χαλκιδική? Παιδιά, δείτε τη Χαλκιδική σαν το σπίτι σας. Δεν θα πάνε ανάψει αυτό που λέει μια διαφήμιση. Δεν ανάβει φωτιά στο σαλόνι του σπιτιού σου. Θα καείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ανάβει φωτιά για το τρίμερο τουλάχιστον με κανένα λόγο στους εξωτερικούς χώρους και οπουδήποτε στη Χαλκιδική. Στο μεταξύ, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας από τη θαλάσσια περιοχή του οικισμού Γαλήνη στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής ένας 72χρονος. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εξάλλου, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ναυαγοσώστη, σώθηκε μια γυναίκα 76 χρονών από το πλατή Ημαθίας, που έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία του Κορινού Πιερίας. Το θύμα έγινε αμέσως αντιληπτό από τον ναυαγοσώστη, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, έβγαλε το θύμα στη στεριά και του παρήχε τις πρώτες βοήθειες.